Γεια σας! Τι κάνετε! Σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε μία συνταγή την οποία τη σκέφτηκα μετά από μία συζήτηση που είχα με το διατροφολόγο μου. Το ρώτησα και του είπα πόσα μελομακάρονα μπορώ να τρώω την ημέρα και μου απάντησε ένα. Ε, το σκέφτηκα λίγο παραπάνω και αποφάσισα να φτιάξω ένα μελομακάρονο μεγάλο ταψιού, να κάτσω να το φάω όλο και δεν θα έχω πει ψέματα στο διατροφολόγο μου, εγώ ένα μελομακάρονο θα έχω φάει. Είναι μια συνταγή πάρα πολύ ωραία. Μου έχουν πει ότι στη Βόρεια Ελλάδα το λένε και... Υπάρχει ένα γλυκό, το λένε χασιλαμά, στη Θράκη νομίζω αν δεν κάνω λάθος, αν μας βλέπει κάποιος φίλος από εκεί να μας στείλει μήνυμα, να μας πει αν ισχύει αυτό που μου έχουν πει. Εγώ αυτό που ξέρω πάντως είναι ότι έφτιαξα ένα μελομακάρονο. Το έχω μέσα στο φούρνο, θα το φτιάξουμε και εδώ, θα το σιροπιάσουμε και θα το δοκιμάσουμε. Ας ξεκινήσουμε από το σιρόπι. Λοιπόν, θα βάλουμε νεράκι μέσα στην κατσαρόλα μας και θα βάλουμε και καστανή ζάχαρη. Καστανή ζάχαρη εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στο μελομακάρονο γιατί δεν χρειάζεται να βάλω πολύ μεγάλη ποσότητα μελιού επειδή η καστανή ζάχαρη και ιδιαίτερα η ζάχαρη του ζωγράφου έχει μία δική της ιδιαίτερη μελένια γεύση. Ε, θέλει 600 γραμμάρια, οπότε αυτό το κουτάκι είναι 500 και είχα ζυγίσει εδώ και 100 για να το συμπληρώσω. Και θα βάλω μέσα, μ, μοσχομυρίζει αυτή η ζάχαρη. Είναι ε, αληθινή καστανή ζάχαρη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ζάχαρες καστανές στην αγορά, οι οποίες για κάποιο λόγο δεν είναι αληθινές καστανές ζάχαρες. Είναι ζάχαρες οι οποίες έχουν μέσα καραμελόχρωμα. Εγώ οφείλω να σας το πω. Η συγκεκριμένη λοιπόν ζάχαρη είναι μία πολύ καλή καστανή ζάχαρη, η οποία μοσχομυρίζει και δίνει ένταση σε αυτό το οποίο θα, ονομα... θα... θα... φτιάξουμε σήμερα το μελομακάρονό μας. Θα του βάλουμε και λίγο μελάκι, αλλά δεν χρειάζεται πολύ γιατί την κυρίω γεύση θα την πάρει από τη ζάχαρή μας. Λοιπόν, εδώ έχω κανέλα που θα τη βάλω και αυτή. Και έχω και μοσχοκάρφια, γαριφαλάκι. Θα βάλουμε και το γαριφαλάκι μα. Ανακατεύω. Η καστανή ζάχαρη θέλει ίσω λίγο παραπάνω χρόνο να λιώσει. Δώστε τη το χρόνο τη. Κανελίτσα μου αρέσει εμένα. Θα βάλω λίγο έξτρα. Αυτό που χρειάζομαι επίση στο σιρόπι μου πάντοτε για να μην μα ζαχαριάσει στην πορεία το γλυκό μα είναι το λεμονάκι. Οπότε, Κόβω το λεμονάκι. Στίβω το μισό. Παίρνω το χυμό του. Και τι άλλο θα πάρω από το λεμονάκι μου, θα πάρω και λίγο φλούδα. Γιατί, για να πάρουμε τα εθέρεά του έλαια και τα αρώματά του. Ωραία. Μια χαρά ξεκινήσαμε. Και Τώρα αφού έχουμε βάλει το σιρόπι μας να βράσει, ξεκινάμε να κάνουμε τη διαδικασία για το μελομακάρονο ταψιού. Πάνω ακριβώς στο link θα δείτε όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεται για να κάνουμε το συγκεκριμένο μελομακάρονο. Τα ζυγίσματά μας, όλα όλα, δεν λείπει τίποτα. Και μέσα στο συγκεκριμένο άρθρο που σας έχω φτιάξει θα βρείτε και το μελομακάρονο το οποίο κάναμε πέρυσι με την εταιρεία Ζωγράφο, πάλι με καστανή ζάχαρη και σοκολάτα απ' έξω. Οπότε περιηγηθείτε, δείτε και τη συνταγή. Τώρα μην φύγετε, τώρα θα κάτσετε εδώ, έτσι. Δεν το συζητάμε. Παίρνω το ξύσμα του πορτοκαλιού. Τι ωραία που μυρίζει το πορτοκάλι μας. Είναι η εποχή του τώρα, βλέπεις. Ένα και ένα δύο, από δύο πορτοκάλια θέλω. Εννοείται ότι προσέχουμε να μην είναι κερωμένο το πορτοκάλι μας και εννοείται ότι θέλουμε να είναι και ελληνικότατο. Υπάρχουν τόσα πορτοκάλια στην Ελλάδα τώρα, φουλ. Θα κάνουμε και καμιά πορτοκαλόπιτα κάποια στιγμή. Γιατί ξέρω, εγώ ξέρω τι φτιάχνω. Εσείς θα μάθετε σε λίγο. Κόβω τα πορτοκάλια μου, τα προετοιμάζω. Ωραία. Και εδώ έχω ένα μετράδι που είναι ένα φλιτζάνι. Θα βάλω ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο μόνο στα να βάζω εγώ. Και μάλιστα τώρα έχουμε και το φρέσκο και μοσχομυρίζει και αυτό. Το κάθε υλικό που μπαίνει μέσα έχει τη σημασία του. Καστανή ζάχαρη, εγώ σε όλα τα μελομακάρονα βάζω καστανή ζάχαρη και τα σιρόπια μου τα κάνω πάντα με καστανή ζάχαρη. Ζωγράφος βέβαια. Πάει. Μπήκε μέσα. Ωραία. Εδώ έχω και την καστανή μου ζάχαρη, θα την βάλω και τα βάζω τώρα από την αρχή, επειδή όπως είπα η καστανή ζάχαρη θέλει λίγο παραπάνω χρόνο να λιώσει. Δεν λιώνει τόσο εύκολα. Τη δίνω λοιπόν το χρόνο, ανακατεύω λοιπόν καλά καλά τη ζάχαρη και τη δίνω το χρόνο να λιώσει. Αχ, τι ωραία που μυρίζει. Η ένωση της ζάχαρης με το λάδι και το ξύσμα πορτοκαλιού πραγματικά με ξετρελαίνει. Λοιπόν, εδώ έχω κανέλα, που θα βάλω μέσα και κανελίτσα. Εγώ μένα μου αρέσει πάρα πολύ η κανέλα, οπότε βάζω μία κουταλιά της σούπας και το αφήνω στην δική σας ε, διάθεση πόσο κανέλα θα βάλετε. Μπορείτε να βάλετε μέχρι και μία κουταλιά της σούπας και βάζω και ένα τέταρτο γαριφαλάκι. Το γαριφαλάκι θέλω να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί είναι ένα μπαχαρικό που μερικές φορές όταν μπαίνει δημιουργεί θεματάκια, δηλαδή πικρίζει. Οπότε πάνω από αυτή την ποσότητα δεν πρέπει να μπαίνει. Και ανακατεύω. Πολύ ωραία. Εδώ έχω τα πορτοκαλάκια, τα οποία τους πήρα το ζωμό. Τους πήρα το ξύσμα και τώρα θα τους πάρω και το ζωμό. Ωραία, παίρνουμε όλο το ζωμό. Κοιτάζουμε και το σιροπάκι μας. Το σιροπάκι ακόμα δεν έχει πάρει βράση. Ε, θέλω να ξέρετε, από τη στιγμή που θα πάρει βράση το σιροπάκι, το αφήνουμε 5 λεπτά. Δεν θέλουμε να είναι πολύ πυκνό το σιρόπι μας, αλλά δεν θέλουμε να είναι και ένα αραιό σιρόπι. Λοιπόν... Ακριβώς. Μία κούπα. Εδώ έχω και τη σόδα που τη ρίχνω μέσα και αρχίζω και ανακατεύω. Και αυτή τώρα θα αφρίσει από το κακό τη. Και έτσι θα βοηθήσει το μελομακάρονό μα να φουσκώσει και να πάρει όγκο. Έλειωσε, τη ρίχνω και αυτή μέσα. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Όπω βλέπετε, έχω δώσει εδώ εγώ λίγο χρόνο. Τον χρόνο τον δίνω επίτηδε και τον δίνω για να λιώσει η ζάχαρη. Η ζάχαρη μας έχει αρχίσει ήδη να λιώνει και θα κάνουμε και ένα εβίβα τώρα στο μελομακάρονο, βάζοντάς του ένα σφινάκι κονιάκ. Ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, ανακατεύω. Έχει πλέον ε, λιώσει εντελώς η ζαχαρή μου και εδώ έχω σιμιγδάλι. Βάζουμε 175 γραμμάρια σιμιγδάλι. Ξαναλέω ότι τη συνταγή θα τη δείτε από πάνω. Το link, αυτό που βλέπετε τώρα, το live που πάνω σας έχω γράψει, που θα δείτε αναλυτικά τη συνταγή. Και το αλεύρι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξή: Εμένα μου αρέσει, αυτό είναι προαιρετικό βέβαια το υλικό. Σε όλα μα, σε όλα τα υλικά, τα γλυκά μου να βάζω και ένα τσίκ βανίλια. Ρε παιδιά, την αγαπώ αυτή τη μυρωδιά. Να φανταστείτε πόσο πολύ την αγαπώ που την αγοράζω σε μεγάλη συσκευασία. Οπότε, αν σας αρέσει και εσά η βανίλια, βάλτε μέσα λίγο βανιλίτσα. Λοιπόν, ανακατεύουμε. μελομακάρονο θα φτιάξουμε σήμερα. Το μελομακάρονο, το ένα, το μεγάλο, το μοναδικό. Λοιπόν, και βάζω το αλεύρι. Αλεύρι, σας λέω, γύρω στα 550 γραμμάρια. Εγώ θέλω να αρχίσετε να βάζετε από 480 και μετά, να αρχίζετε σιγά σιγά να το προσθέτετε το αλεύρι σας. Νομίζω είχα βάλει λίγο παραπάνω εγώ, για να έχω ασφάλεια. Και τώρα το θυμήθηκα, το σαβούρτισα όλο μέσα, δεν πειράζει. Θα πάρω δύο-τρει κουταλιέ. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσετε από το 480 και να μετράτε, να βλέπετε πώ θα είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα έχετε. Εννοείται ότι θα βάλουμε χεράκι τώρα, δεν το συζητάμε. Δεν γίνεται ζυμάρι χωρί χέρι. Θέλω λοιπόν να φτιάξετε ένα ζυμάρι το οποίο θα κολλάει και λίγο. Δεν θα είναι πάρα πάρα πολύ ε, στεγνώ και θα το δείτε όταν το τελειώσουμε. Εντάξει, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου. Εδώ έχω και τα καρύδια. Λουκ. Ε, παρακαλώ πολύ μπορείτε να μου κρατάτε πέντε λεπτά για το σιρόπι. Να μου πείτε σε πέντε λεπτά να το κλείσω. Γιατί άρχισε να... Να βράζει. Λοιπόν, τα καρύδια δεν τα βάζω στο μούλτι, τα θέλω σπασμένα με το χέρι. Όσο σπάσουν, θέλω να έχει και ολόκληρα μέσα, δεν με νοιάζει, δεν θέλω να γίνουν όμως, ε, αλεύρι. Βλέπετε, συνεργάζομαι αρκετά χρόνια με, το, με την εταιρεία Ζωγράφος. Είναι μια ε, εταιρεία που είναι πάρα πολλά χρόνια δίπλα μου. Και όχι μόνο δίπλα, δίπλα μου, δίπλα σε όλη την Ελλάδα και την ελληνική οικογένεια. Είναι πάνω από 100 χρόνια εταιρεία. Ε, και αυτή τη συγκεκριμένη ζάχαρη τη χρησιμοποιώ πάρα πάρα πολύ. Έχει βγάλει τώρα και μια πάρα πολύ ωραία σειρά με άλλα γλυκαντικά όπως είναι η στέβια. Και έχουμε κάνει αρκετές συνταγές μαζί. Αν μπείτε στο site στο ζωγράφος diet θα δείτε αρκετές συνταγές. Και αρχίστε σιγά σιγά να φτιάχνετε και εσείς. Λοιπόν, εδώ... Είναι έτοιμο το ζυμάρι μου. Θέλω να σου το βγάλω έξω, αν και τα έχω κάνει λίγο χάλια, να δείτε πώ είναι όταν είναι έτοιμο το ζυμάρι. Σαν να φτιάχνουμε μελομακάρονα, να κανονικά. Δεν βρέθηκε κάποιο από τη Βόρεια Ελλάδα να μου πήρε παιδιά, αν πραγματικά υπάρχει αυτό το γλυκό έτσι φτιαγμένο και το λένε χασλαμά. Σα παρακαλώ πολύ. Βοηθήστε με. Λαδόνω το τα Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται το σιροπάκι μας σιγά σιγά, μόνο με καστανή ζάχαρη. Κοιτάξτε ένα φανταστικό χρώμα που έχει. Αυτό το χρώμα το παίρνει από την καστανή ζάχαρη ζωγράφο. Συγκεκριμένα δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη ζάχαρη. Πέρασε το πεντάλεπτο, κλείνω φωτιά, βάζω και δύο κουταλιές της σούπας μελάκι για να πάρουμε τα αρώματα του θυμαριού. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Γιατί η καστανή ζάχαρη έχει αυτό το μαγικό εντείνει πολύ τη γεύση και τα αρώματα του μελιού μας. Κάνουν δηλαδή φανταστική παρέα. Παίρνω το ζυμάρι μου. Είδατε πόση ώρα το άφησα εκεί πέρα να ησυχάσει. Δεν χρειάζεται και το ανοίγω με τα χέρια. Ένα εκατοστό. Εντάξει. Κοιτάζω να είμαι προσεκτική, να είναι παντού το ίδιο, να ξέρετε ότι θα φουσκώσει και να ξέρετε ότι θα πάθετε σοκ. Δεν θα το πιστεύετε ότι τρώτε αυτή τη γεύση σε γλυκό του ταψιού, γιατί είναι ένα μελομακάρονο, το οποίο είναι κρατσανιστό, αλλά όταν θα το σιροπιάσουμε γίνεται μέσα σιροπιασμένο, όπως γίνεται ένα πολύ ωραίο μελομακάρονο. Ακριβώς έτσι. Νιχάκι είδατε, έτσι. Είμαι, είμαι, είμαι στο mood των Χριστουγέννων πήρε ένα μαχαίρι το οποίο δεν κόβει, αλλά δεν με ενδιαφέρει γιατί εγώ απλά θέλω να χαράξω τώρα. Εντάξει, βαθιά βαθιά, μέχρι κάτω να πάει το μαχαιράκι σας. Μ' αρέσει έτσι πώς φαίνονται τα ε, καρύδια και να σας πω και κάτι, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχει λιώσει πάρα πολύ ωραία η ζάχαρη... Τη συγκεκριμένη συνταγή σας την έχω ανεβάσει και ακριβώς από πάνω στο πώς θα δείτε το link για να δείτε όλα τα υλικά, που μέσα σε αυτό το link σας έχω και τη συνταγή για μελομακάρονα. Έχω κρατήσει λοιπόν και λίγα ολόκληρα καρύδια, μισά έτσι, για να στολίσουμε. Αυτό τώρα που θέλω να ξέρετε είναι το εξή. Θέλω όταν είναι έτοιμο το μελομακάρονο, το μελομακάρονο, μου αρέσει. Εμεί ένα θα πούμε ότι φάγαμε. Ε, θέλω να είναι ζεστό και το σιρόπι σα. Δεν θέλω να είναι κανένα από τα δύο κρύα. Όχι όπω το κάνουμε στο δικό μου μελομακάρονο, που είναι ζεστό πολύ το μελομακάρονο και παγωμένο το σιρόπι. Όχι. Εδώ σε αυτό θέλω να είναι. Καυτό μελομακάρονο, ζεστό σιρόπι. Το βάζουμε στο φούρνο και το ψήνουμε στους 180 για 50 λεπτά και έως μία ωρίτσα. Θέλω να δείτε και εσείς το φούρνο σας, είναι πολύ σημαντικό γιατί ο κάθε φούρνος κάνει τα δικά του τα τερτύπια. Πάνω κάτω αέρα. Αν δεν έχετε αέρα, μόνο πάνω κάτω. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Πάμε να βγάλουμε το θέμα μας. Γιατί αγαπιόμαστε, αλλά έχουμε αφήσει και ένα θέμα στο φούρνο στη μέση. Θα το βάλω εδώ για λίγο, εννοείται ότι θα το φουρνίσω κι αυτό. Οπα. Να το το θέμα μας, παιδιά. Εδώ είναι το θέμα, όλο. Και εδώ είναι και το σιρόπι. Κουταλιά, κουταλιά, δεν θέλω βιαστικές κινήσεις. Θέλω να αφήσετε το γλυκό σας να απορροφήσει καλά. Εμείς εδώ τώρα επειδή είμαστε βιαστικοί θα βγάλουμε ένα κομμάτι. Αλλά κανονικά πρέπει να το αφήσουμε αφού το σιροπιάσουμε έτσι γύρω γύρω, τουλάχιστον για 20 λεπτάκια με μισή ώρα να απορροφήσει όλο το ζουμί. Και θα σας πω το εξής, θα το αφήσω λίγο να απορροφήσει αυτό γιατί θα το βάλουμε όλο το σιρόπι μας. Θα σας πω το εξής για την καστανή ζάχαρη. Η συγκεκριμένη καστανή ζάχαρη είναι αυθεντική καστανή ζάχαρη. Το χρώμα της λοιπόν αυτό εδώ, θα χαλάσω το δεντράκι μου, γιατί τις άλλες τις έχω τις χρησιμοποιήσει. Αυτό το χρώμα είναι το κανονικό χρώμα της καστανής ζάχαρης. Είναι αληθινή καστανή ζάχαρη, θα ξαναπώ, χωρί να θέλω να πω τίποτε άλλο. Απλά αυτό που θα πω είναι να προσέχετε πάρα πολύ, γιατί δεν είναι καλό να αγοράζουμε προϊόντα τα οποία άλλο μα λένε ότι είναι στην ετικέτα και άλλο είναι. Κυκλοφορούν στην αγορά λοιπόν αρκετέ ζάχαρε καστανέ με καραμελόχρωμα. Αυτή όχι. Αυτή είναι αυθεντική καστανή ζάχαρη, η οποία δεν έχει, είναι χωρί καμία επεξεργασία, κοιτάξτε την. Και θα το καταλάβετε και εσεί την ώρα που θα την ανοίξετε. Για δείτε το. Είναι χρυσάφι. Την ώρα που θα την ανοίξετε μυρίζει. Ενώ η ζάχαρη, η κοινή και το αλάτι δεν μυρίζουν, αυτή άμα σου κλείσει κάποιο τα μάτια, τη συγκεκριμένη καστανή ζάχαρη, θα μπορέσει να καταλάβει και τη μυρίζει, θα μπορέσει να καταλάβει ότι είναι ζάχαρη, παιδιά. Τέλο. Και συνεχίζω εγώ. Έχει πιει και συνεχίζω. Τώρα από εδώ και πέρα θέλει ένα 20 λεπτό για να αποτύσει καλά καλά το σιρόπι μας. Βλέπετε, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται εδώ, κολυμπάει. Γιατί? Γιατί δεν έχει πιει. Αυτό λοιπόν τώρα θα το αφήσουμε εμείς τουλάχιστον ένα μισά ωράκι στην άκρη να πιει, να ρουφήξει. Θα σας βγάλω βέβαια ένα κομμάτι. Για να δούμε. Θέλει, θέλει τώρα αυτό, θέλει, πρέπει να το αφήσουμε. Δεν πρέπει να το βγάλουμε παιδιά, αλλά δεν γίνεται. Με πιέζετε. Πιέζομαι κι εγώ από μόνη μου, έτσι. Δεν χρειάζεται να με πιέζετε εσείς. Βλέπετε, το έχω, το έχω, χαράξει, οπότε κόβεται πιο εύκολα. Πω, πω, παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει. Εντάξει, δείτε το. Αν και δεν έχει σιροπιαστεί, έτσι, το βιάσαμε το γλυκό, θα έπρεπε να το αφήσουμε τουλάχιστον μισή ώρα. Να απορροφήσει όλο αυτό το σιρόπι. Παιδιά, είναι τέλειο. Είναι αφρός. Δεν χρειάζεται καν πυρούνι Απίστευτο! Αυτά από μένα. Επειδή ξέρω ότι θα κάνετε πάρα πάρα πολύ γλυκά, πάρα πολλά γλυκά αυτές τις μέρες, και επειδή ξέρω ότι όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν πλέον την καστανή ζάχαρη, γιατί μεταβολίζει καλύτερα, μεταβολίζεται καλύτερα στον οργανισμό μας από ό,τι η κοινή ζάχαρη, γι' αυτό το λόγο το έκανα αυτό το live, να σα πω τι είναι αυτό που χρησιμοποιώ εγώ, το οποίο είναι ένα προϊόν που έχει τη δική μου έγκριση και σφραγίδα. Είναι ένα προϊόν το οποίο με βγάλει ασπροπρόσωπη σε όλα τα γλυκά που έχω φτιάξει και κάνω συνεχώς αντικατάστασης. Δηλαδή, όσα γλυκά έφτιαχνα μέχρι τώρα με τη λευκή ζάχαρη, Προσπαθώ να την κάνω με την καστανή ζάχαρη ζωγράφο, όπω επίση το πρωί. Εμένα μου αρέσει ο καφέ πάρα πολύ, μου αρέσει ο μέτριο καφέ. Οπότε, ένα Φρέντο εσπρέσο με καστανή ζάχαρη ζωγράφο, παρακαλώ. Πίνω κάθε πρωί. Εσπρέσο κι ας είναι και χειμώνα. Εγώ είμαι τέτοιο τύπο. Πολλά φυλάκια. Γεια σας!